Πάμε να μιλήσουμε με έναν από τους πρωταγωνιστές της χθεσινής βραδιάς. Ο Γιάννης Τακορίδης είναι στη γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλησπέρα. Όλα καλά? Μια χαρά. Γιάννη, βλέποντας αντιδράσεις και μετά το μάτς, δηλώσεις, σχόλια κτλ. Σαν να πήγε να περάσει ένα μήνυμα ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια έκπληξη χθες και κέρδισε τους Τούρκους. Έτσι είναι τα μεγέθη? Δεν ξέρω πώς. Ναι, σίγουρα τα μεγέθη είναι αυτά. Η Τούρκη ομάδα είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα. Είναι χρόνια στο θεσμό του Champions League. Παλιότερα αγωνίστηκε με στόχο να το κατακτήσει. Είναι μια ομάδα που αγωνίζεται σε υψηλά στάνταρ. Και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια κάνει την εμφάνισή του στο Champions League. Και όπως και να έχει, μια νίκη στο θεσμό είναι πολύ σημαντική, ειδικά απέναντι σε μια δυνατή ομάδα. Αλλά και στο πρώτο μάτς και με τους Γερμανούς δεν δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι, ξέρω εγώ, ο αδύναμος, αυτός που πάει να κάνει την έκπληξη. Δείχνει να έχει μια ισορροπία, τουλάχιστον δηλαδή φάνηκε στο γήπεδο ότι είναι στο επίπεδο κοντά εκεί των Τούρκων, και μάλιστα παίζοντας εγώ τους Σαφράνοβιτς για παράδειγμα χθες, έτσι. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή δεν ήταν θέμα μόνο μέρα, δεν ήταν θέμα μόνο μέρας. Όχι, στο αγωνιστικό επίπεδο δεν υπήρχαν τόσο μεγάλες διαφορές. Από εκεί και πέρα, ναι, όπως λέτε και εσείς, η παρουσία μας συνολική δεν είναι πολύ άσχημη, και στην Τουρκία παλέψαμε για το καλύτερο, δεν καταφέραμε να κάνουμε την νίκη. Με τη Φρίντισχάφεν στην έδρα μας, στο Παλατάκι, φτάσαμε πολύ κοντά στην νίκη, αλλά και αυτή είναι μια πολύ καλή ομάδα που αντέδρασε και κατέφερε να μας κερδίσει. Θα έλεγα ότι ήμασταν λίγο άτυχοι. Άτυχοι, όχι ακριβώς. Θα μπορούσαμε να αδικούσε η βαθμολογία τον ΠΑΟΚ, τον αδικούσε η βαθμολογία. Ναι, θα μπορούσαμε σε κάποια παιχνίδια να είμαστε λίγο καλύτεροι, όπως είμαστε στη Φιλανδία, που την πρώτη αγωνιστική, βέβαια δεν το περιμέναμε, που με μία νίκη θα είχαν αλλάξει όλα τώρα, θα ήταν τελείως διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, συνεχίσαμε καθ' όλη τη διάρκεια στα παιχνίδια των ομίλων. Μέχρι τώρα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διεκδικήσουμε πλέον τις ελάχιστες πιθανότητες που έχουμε. Αλλά όσο υπάρχουν πιθανότητες, θα τις διεκδικούμε. Ναι. Γιάννη, τι θα έλεγες χθες, ποια ήταν τα κύρια στοιχεία που έδωσαν αυτή τη μεγάλη νίκη στον ΠΑΟΚ μέσα στο παιχνίδι? Νομίζω το σημαντικό είναι ότι, όπως είπε και ο προπονητής, αν δεν κάνω λάθος, ότι είχαμε διάρκεια στο παιχνίδι μας. Δεν έγινε αυτό, ας πούμε, που έγινε με τη Φεντισχάφη, που κάναμε δύο καλά σετ και μετά, ενώ η αντίπαλη ομάδα αντέδρασε, εμείς δεν μπορέσαμε να δώσουμε απάντηση. Εμείς μπήκαμε δυνατά στο πρώτο σετ, κάναμε μια ανατροπή μέσα στο πρώτο σετ και το πήραμε. Και καταφέραμε να το συνεχίσουμε αυτό και στη διάρκεια του παιχνιδιού. Και ειδικά μετά το χαμένο σετ που είχαμε χθες, καταφέραμε να αντιδράσουμε, να ανεβάσουμε την απόδοσή μας και να πάρουμε το παιχνίδι. Όταν οριστικοποιήθηκε ότι θα παίξετε χωρίς τον Σαφράνοβιτς, τι σκέψεις δημιουργήθηκαν σε εσάς? Γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα και ειδικά σε μεγάλα παιχνίδια. Ναι, σίγουρα δεν είναι καλό να έχουμε απώλειες. Χθες ήταν μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί υπήρχαν πολλές δυσκολίες και ο Βάλγκερ δεν αγωνίστηκε, γιατί είχε ένα μικρό πρόβλημα από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και εγώ είχα ένα πρόβλημα τραυματισμού, αλλά τελικά κατάφερα να παίξω. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει βάθος στην ομάδα, ειδικά στη θέση των ακραίων. Ο Κουμεντάκης και ο Γκιόν τα πήγανε εξαιρετικά, νομίζω, όπως και ο Τερζής που έπαιξε στη θέση του Βάλκερς. Και είναι πολύ θετικό αυτό για τη συνέχεια, γιατί έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά, που θα χρειαστούν όλοι οι αθλητές να είναι έτοιμοι και να δώσουν το καλύτερό τους. Συμφωνείς ότι ένα από τα σημεία κλειδιά στο παιχνίδι ήταν εκείνο το σερί που κάνατε με σένα στο σερβίς? Άλλαξε το παιχνίδι, η ψυχολογία? Γιατί ήταν στην αρχή του παιχνιδιού, που αν το σετ εκείνο έφευγε με τη διαφορά που είχε η Χάλεμπανγκ, νομίζω 4 πόντους ήταν μπροστά, ίσως ήταν διαφορετικά για την ψυχολογία, κυρίως αυτό. Αλλά και πάλι νομίζω ότι θα βρίσκαμε τον τρόπο και σε κάποιο άλλο σημείο θα τη δούσαμε ανάλογα, πιστεύω. Γιάννη, ασκείται κριτική στην ομάδα γενικότερα για το ότι ειδικά στη δική σου θέση θα μπορούσε να είναι καλύτερη, θα μπορούσε να ενισχυθεί. Προφανώς τα έχεις ακούσει. Έχεις κάτι να απαντήσεις? Έχουν δίκιο, είναι αυστηροί? Τι θα έλεγες? Κοιτάξτε, ο κόσμος του ΠΑΟΚ αγαπάει την ομάδα, είναι κοντά στην ομάδα, έχει αγκαλιάσει το βόλι.
Σαφώς οι απαιτήσεις ανεβαίνουν. Mm-hmm. Αυτό είναι κατανοητό από όλους. Από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να δώσουμε απαντήσεις κυρίως στους αντιπάλους μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Τον κόσμο το θέλουμε δίπλα μας, να μας στηρίζει. Και ξέρουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου είτε τα καταφέρουμε είτε δεν τα καταφέρουμε σέβεται τη δουλειά και την επιμονή που δείχνουμε τα τελευταία χρόνια φυσικά, και είναι φυσικά, δίπλα μας. Φυσικά. Παρ' όλα αυτά εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο και η κριτική είναι δεκτή και μόνο καλύτερος μπορεί να μας κάνει γιατί δουλεύουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Αισθάνεσαι μειωμένος για να ασκείται κριτική εκεί, ειδικά στους κεντρικούς, ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε, θα έπρεπε να ενισχυθεί, να πάρει ξένο, γιατί αυτό λέγεται συνέχεια. Κοιτάξτε, αυτά είναι επιλογές της διοίκησης πρώτα απ' όλα, του προπονητή και μετά μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς ή ο κόσμος ή οπουδήποτε. Η ομάδα έχει στο τιμόνι κάποιους ανθρώπους που κάνουν το καλύτερο δυνατό. Από εκεί και πέρα εμάς η δουλειά μας είναι, εφόσον κληθούμε, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να κάνουμε υπερβάσεις και να δώσουμε το 100%. Νομίζω, εγώ προσωπικά δεν πολύ ακούω τι γίνεται. Το μόνο που κοιτάω είναι να δουλεύω στο γήπεδο, να γίνομαι καλύτερος και να δίνω το καλύτερο για την ομάδα. Ναι. Πλέον τα ρόστερ έχουν διαμορφωθεί. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την παράδοση, την έχει και τόσο αθλητική, να διαμορφώνει το ρόστερ του μετά τα μέσα της σεζόν. Πλέον θεωρείς ότι έχετε τα χαρακτηριστικά για να επαναλάβετε τις επιτυχίες των προηγούμενων ετών? Ναι, σίγουρα αυτό το έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε ότι γίνεται και φέτος με κάποιες αλλαγές. Τώρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις ομάδες κάθε χρόνο με την προηγούμενη ομάδα. Είναι κάθε χρόνο οι συνθήκες διαφορετικές. Ο αντίπαλος είναι διαφορετικός. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κύριος αντίπαλος Ολυμπιακός στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, νομίζω και πέρσι τον βλέπαμε με το ίδιο μάτι. Βλέπαμε μια πολύ δυνατή ομάδα, για κάποιους άλλους μια νίκητη ομάδα. Και εμείς με προσήλωση 100% στο στόχο μας και χωρίς να κοιτάμε ποιον έχουμε απέναντι μέχρι τη στιγμή που θα τον αντιμετωπίσουμε την κρίσιμη, νομίζω κάναμε αυτό που έβλεπε. Το ίδιο έχουμε να κάνουμε και φέτος. Και νομίζω ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή παίζει πολύ κοντά στις δυνατότητές του, στις ψηλότερες δυνατότητες του, ενώ εμείς έχουμε πολλά περιθώρια. Mm-hmm. Αυτό είναι που πρέπει να εκμεταλλευτούμε και εκεί θα κοιτάξουμε. Αυτό ακριβώς, επειδή τον μετρήσατε και πρόσφατα, γι' αυτό σου κάνω την ερώτηση. Ναι. Είναι σημαντική απόσταση των δύο ομάδων, υπάρχει ήδη ισορροπία, πώς το έζησες στο μάτσο Σαββάτου? Σαν γενικότερη εικόνα, ναι, ναι, και αυτό που δείχνει το πρωτάθλημα και η βαθμολογία, ο Ολυμπιακός είναι λίγο πάνω αυτή τη στιγμή. Ναι. Τώρα όσον αφορά είναι το τι πιστεύω εγώ, είναι αυτό που σας είπα πριν. Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ καλό βόλιο αυτή τη στιγμή, mm-hmm, παίζει με λίγα λάθη. Αυτό βοηθάει βέβαια στο ότι είναι η ίδια ομάδα από το καλοκαίρι και δουλεύουν όλοι μαζί. Mm-hmm. Έχουν έναν καλό προπονητή και κάνουν μια καλή δουλειά. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για μας, έχουμε ένα πολύ καλό υλικό, ένα πολύ καλό προπονητή, αλλά ο χρόνος αρχίζει να δουλεύει υπέρ μας από, στην ουσία, από τα Χριστούγεννα και μετά, που η ομάδα άλλαξε, ήρθε διαγώνιος, έγιναν οι αλλαγές που γίνανε. Εμείς στο ίδιο μοτίβο συνεχίζουμε να δουλεύουμε και νομίζω θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και νομίζω ότι όπως είναι φυσιολογικό και όπως γίνεται κάθε χρόνο, τα πάντα θα κρυθούν στο τέλος. Σε ρωτήσαμε για τον Σαφράνοβιτς, που είναι πολύ σημαντικός παίχτης, έχει την ιστορία του στον ΠΑΟΚ. Ξέρεις, από χθες γίνεται μεγάλη αναφορά στον Τερζή για το ότι πάντα σε κρίσιμες στιγμές, πάντα αναλαμβάνει, παίρνει το ρόλο, παίρνει την πρωτοβουλία, είναι αυτός ο βασικός τελικά. Και όλα αυτά ενώ τα χρόνια περνάνε, έτσι νομίζω 39 είναι ο Τερζής. Έγραφε... Ναι, 39. Έγραφε χθες φίλος στο ΠΑΟΚ 24, δεν θα λέμε πλέον ότι ο Τερζής είναι Τιτάνας, ο Τιτάνας είναι Τερζής. Υπάρχει τρομερός σεβασμός για την ποιότητα, για όλη αυτή την προσφορά του. Σίγουρα, μην ξεχνάμε ότι ο Τερζής είναι ένας αθλητής που κλείθηκε πέρσι να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο, να αντικαταστήσει τον Μπασαδόρο, ο οποίος πέρσι δεν πρόσφερε αυτά που περιμέναμε, ναι, και να τον αντικαταστήσει στο κρισιμότερο σημείο. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη αλλαγή δεν είναι μια οποιαδήποτε αλλαγή. Ο Πασαδόρος είναι αυτός που οργανώνει όλο το παιχνίδι, στην ουσία αλλάζει όλη η ομάδα. Ναι. Νομίζω πέρσι τα κατάφερε περίφημα.
και ένας αθλητής 39 χρονών που λέτε κι εσείς, που έχει τόσο πολλή εμπειρία, mm-hmm. που όσο και να μην αγωνίζεται συχνά και τακτικά, γιατί θα τους έχουμε έναν εξίσου καλό πασαδόρο, το Βάλκερς, mm-hmm. Όταν του δίνεται η ευκαιρία και του ζητάει προπονητής, είδαμε και χθες, είδαμε και μέσα στο Red την προηγούμενη αγωνιστική που για ένα σετ η ομάδα έπαιξε πολύ καλά, ότι είναι εκεί για να βοηθήσει και να δώσει το καλύτερο για την ομάδα. Γιάννη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τα μεγάλα μάτς είναι μπροστά, έτσι, και θα είναι πολλά σε όλες τις οργανώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.